Σε οικισμού τη Ειρηνή περιοχή θα βρίσκονται το επόμενο τριήμερο μέλη του Ινστιτούτου Πρόληψη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παράσχουν δωρεάν εξετάσει καθώ και ενημέρωση αναφορικά με την πρόληψη διαφόρων νοσημάτων στου εκεί κατοίκου. Μια κίνηση η οποία, σύμφωνα με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη Ειρηφάνου Ζουν, έρχεται την κατάλληλη στιγμή αφού εντομέσω μια τόσο σφοδρή οικονομική κρίση, ελάχιστοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν αφού από τη μία δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρήματα και από την άλλη οι περισσότεροι λόγω ανεργία είναι ανασφάλιστοι. Θα είναι το Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή με το Ινστιτούτο Πρόληψη Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα από Θεσσαλονίκη στα ορεινά χωριά τη Ξάνθη. Τη Παρασκευή θα είναι την πρωινή ώρα στο Δημάριο, το απόγευμα στι Σάτρε. Το Σαββάτο και την Κυριακή θα είναι στο Κένταυρο, στη βιβλιοθήκη του Κένταυρου και θα μπορούν να πάνε κάτι κάτοικοι εκεί να εξεταστούν εντολώς δωράν και να ενημερωθούν για κάποιες προλήψεις για κάποιες ασθένειες όπως η απώλεια μνήμης, αίσθημα κάπωσης, ε, κεφαλαλγίες, παχυσαρκία, στεφανία νοσός και αγιακό εγκεφαλικό. Αγιακο, και για διάφορε ερωτήσει που θα μπορούν να κάνουν στου γιατρού, γιατί θα είναι και δικοί μα γνωστοί γιατροί που είναι από την ορεινή περιοχή, όπω το Χουσεϊν Μπαλτατζή, θα είναι με αυτού και θα μπορεί να απαντήσει σε όλου του κατοίκου εκεί πέρα σε όλε τι ερωτήσει του. Θα λέγαμε, μία κίνηση όπου θα μπορούν να ενημερωθούν και ταυτόχρονα να εξεταστούν οι κάτοικοι τη ορεινή περιοχή. Σε μία ναι, πολύ σημαντική στιγμή, γιατί σε αυτή την οικονομική κρίση είναι κάποιοι δυστυχώ που δεν έχουν να πληρώσουν μια επίσκεψη στο ιατρό και αυτό έρχεται σε αυτή την κατάλληλη στιγμή να βοηθήσει όλους τους κατοίκους. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και εκ προτέρων τους ευχαριστώ. Και θέλω ο κόσμο να κάνει την προσέλευση να πάει να εξεταστεί δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα το πρωί τη Παρασκευή, από τι 9 μέχρι και τι 12.30, το κλιμάκιο θα βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο του Δημάριου, ενώ από τι 2 το μεσημέρι μέχρι και τι 5 θα βρίσκεται στο Δημοτικό Σχολείο Σατρών. Το Σάββατο, καθώ και την Κυριακή, από τι 9 το πρωί μέχρι και τι 3 το μεσημέρι, θα βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Κεντάβρο.